δείτε και διαθέτετε ψηφιακό δέκτη ή ψηφιακή τηλεόραση, θα πρέπει να κάνετε μια πολύ απλή κίνηση, μέχρι τώρα στη συνέχεια της βραδιάς, για να επανασυντονίσετε τους δέκτες σας και στο κανάλι 31 μαζί με άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς θα δείτε και το πρόγραμμα της Δίνη τηλεόρασης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πλέον όλοι οι νομοί της κεντρικής Μακεδονίας θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν το πρόγραμμα της Δίνη τηλεόρασης. Κάνουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα, ένα βήμα με το οποίο αγωνιστήκαμε πάρα πολύ όλο το προηγούμενο διάστημα. Και θεωρούμε πως είναι μια σημαντική βραδιά, είμαστε χαρούμενοι και θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που μας παρέχουν οι συνθήκες αλλά και οι δυνατότητες που δίνει πλέον η ψηφιακή τηλεόραση. Στο κανάλι 31 θα συναντήσετε το πρόγραμμα της Δίνης τηλεόρασης ψηφιακά πλέον, που από απόψε το απόγευμα στις 7.30, μία ώρα πριν βγει το δελτίο ειδήσεων στον αέρα, επέστη εφικτό να μεταδίδεται πλέον το πρόγραμμά μας. Η Θεσσαλονίκη, η Πιερία, η Μαθία, η Πέλα, το Κυλκής, η Χαλκιδική μπορούν να παρακολουθούν πλέον τη μεγαλύτερη τηλεόραση της κεντρικής Μακεδονίας, τη Δίνη τηλεόραση, που αυτό που υπόσχεται είναι πως θα αγωνιστεί για να προβάλλει τα ζητήματα ολόκληρης της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας. Θα αντιπαρατεθεί και θα προβάλλει όλους εκείνους οι οποίοι διαμαρτύρονται για τα ζητήματα που τους απασχολούν και που έχουν απέναντί τους ένα αθηνοκεντρικό κράτος, πολλές φορές και ένα κράτος της Θεσσαλονίκης, το οποίο λειτουργεί συμπλεγματικά απέναντι στη δική της περιφέρεια. Εμείς θα είμαστε εδώ κάθε βράδυ από τις 7.30 μέχρι και τις 10.30 στο δελτίο ειδήσεων, βεβαίως και ολόκληρο το πρόγραμμα της Δίνης τηλεόρασης, το οποίο πολύ σύντομα θα δείτε πως θα ανθίσει, διότι έχουν γίνει πολλά και σημαντικά. Περιμένουμε αυτή την ιστορική στιγμή να ξεκινήσει η μετάδοση του προγράμματός μας από την ψηφιακή πλατφόρμα, να έχετε τον καλύτερο δυνατό ήχο, την καλύτερη δυνατή εικόνα που θα φτάνει κανονικότατα και πλήρως σε όλους τους νομούς της κεντρικής Μακεδονίας. Είναι μια σημαντική βραδιά. Επιτρέψτε μας να ξεφύγουμε από την συνηθισμένη έλεξη του δελτίου μας. Εμείς θέλουμε να είμαστε σεμνοί στην δράση μας, αλλά είναι τόσο σημαντικό για μας και το βήμα που κάνουμε, διότι θέλουμε να παίξουμε καθοριστικό ρόλο στην ειδησιογραφία και στην ενημέρωση των πολιτών της κεντρικής Μακεδονίας. Διότι θεωρούμε πως υπάρχουν τεράστια κενά, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα τα οποία πρέπει να αναλυθούν και χρειάζεται μια ισχυρή τηλεοπτική παρουσία. Η πρώτη τηλεοπτική παρουσία, πρέπει να σας πω, που ξεκινάει από την περιφέρεια για να φτάσει σε ένα κέντρο λήψης αποφάσεων όπως είναι η Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα που μεταδίδεται από τη Δίνη τηλεόραση, που έχει την έδρα της στην Πιερία, έχει την έδρα της στην Κατερίνη, θα συνεχίσει να είναι το ίδιο ισχυρό, με στραμμένο το βήμα τώρα πια σε ολόκληρη την κεντρική Μακεδονία. Εμείς θα κρατήσουμε τον περιφερειακό μας χαρακτήρα, θα δούμε και τα ζητήματα της Θεσσαλονίκης, που είναι πολλά, πιστέψτε μας, είναι πάρα πολλά και είναι και πάρα πολλά κοινά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπόλοιποι νομοί της κεντρικής Μακεδονίας. Θα είμαστε εδώ και να είμαστε υγιείς για να μπορούμε να κάνουμε τα βήματά μας. Πάμε τώρα να δούμε την ισογραφία της ημέρας, που είναι για μια ακόμη φορά εξαιρετικά πλούσια.